Παρουσιάσαμε όντως την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας και Νουρίας για την προβολή και την ανάπτυξη του Δήμου μας. Είναι ένα ετήσιο πρόγραμμα, το οποίο είχε στο Δήμο μας να εκπονηθεί τα τελευταία 4 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν με μεγάλη χαρά το παρουσιάσαμε και εγκρίθηκε κιόλας κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Οι λόγοι που μας ανάγκασαν να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι βλέπαμε ότι το δίπτυχο και το δίπολο θάλασσα και ήλιος καλό είναι, εκφράζει το Δήμο μας, αλλά δεν έδινε αυτήν την τουριστική επιμήκυνση την οποία εμείς είχαμε θέσει από την αρχή ως στόχο. Για το λόγο αυτό λοιπόν, αφού επεξεργαστήκαμε πάρα πολλές προτάσεις, καταλήξαμε στον μετασχηματισμό κατά κάποιο τρόπο του τουριστικού προϊόντος του Δήμου μας και την προώθηση του εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αυτή η τέτοια μπορεί να είναι ποδηλατικός τουρισμός, περιπατητικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, όλα αυτά λοιπόν τα θέσαμε σε μία βάση. Έγινε διαβούλευση με όλους τους τοπικούς προέδρους, με όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου μας και καταλήξαμε σε μία εμπεριστατωμένη πρόταση, η οποία ψηφίστηκε, όπως σας είπα, κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Πρώτο βήμα λοιπόν είναι η δημιουργία ενός brand προορισμού. Ο Δήμος μας πρέπει να αποκτήσει ένα brand name. Μέχρι τώρα, Δήμος Βόρειας και Νουρίας ίσον παράλληλο άστρος. Δυνατό όνομα, αλλά θέλουμε και συμπλήρωμα γι' αυτό, γιατί όπως σας είπα, έχουμε έναν Δήμο ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ορεινός και πρέπει να προωθήσουμε και όλες τις άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Δεύτερο είναι η δημιουργία μιας ισχυρής παρουσίας στα social media. Κακά τα ψέματα, πλέον η έτυπη μορφή διαφήμισης έχει παρέλθει. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να φτιάξουμε καινούργιους λογαριασμούς στο Facebook, στο Instagram και όπου αλλού, για να μπορέσουμε να προτού έρθει ο επισκέπτης, πελάτης στο Δήμο μας, να έχει ήδη ενημερωθεί. Έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο μονοπατιών, τα οποία άλλα υπάρχουν, είναι καθαρά δηλαδή, και άλλα δεν είναι καθαρά. Θα τα φτιάξουμε, θα τα σηματοδοτήσουμε, θα τα σκανάρουμε, θα τα περάσουμε στο GPS. Ο Δήμος μας, με τα χωριά του Πάρνονα, Αγιος Πέτρος, Καστάνη, Τσάνο, Δολιανά, Καστρί, Βέρβαινα, έχει τόσο πολύ πλούσιο υλικό και τόσα πολλά μονοπάτια, είτε αρχαία μονοπάτια είτε σύγχρονα, ή όπως λέει και ο πρόεδρος της Καστάνησας, έχουμε πάρα πολλούς μουλαρόδρομους, τους οποίους μπορούμε να αναδείξουμε και να τους προσφέρουμε στους περιπατητές, οι οποίοι είναι μια τάση που όσο πάει και επεκτείνεται. Ένα τέταρτο κομμάτι είναι η ενδυνάμωση των αναρχικών πάρκων. Και όπως θα γνωρίζετε, στην Πεκοϊστονάκη, στο Βόρεια Κοινωνία, λειτουργούν 2 αναρχητικά πάρκα, στην Ελεποντίνα και στον Άγιο Ανδρέα, όπου τα έχουν αδειοδοτηθεί και είναι πόλο θέληση αρκετών αναρχητών. Στόχος μας λοιπόν είναι να μπορέσουμε να αδειοδοτήσουμε και το αναρχητικό πάρκο του Αγίου Πέτρου, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 50 διαδρομές, και μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται να κατασκευαστεί αναρχητικό πάρκο στην περιοχή της Αγίας Σοφιάς. Ένα πέμπτο σημείο είναι η ενίσχυση η προβολή του θαλάσσιου αθλητικού και αλιευτικού τουρισμού. Όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, ο αλιευτικός τουρισμός, με τις προσπάθειες που έγινε από έναν συμπατριώτη μας, τον Γιώργο Τουρδί, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα μελτέμια που βγαίνουν στην ιδιαίτερη περιοχή του Αγίου Ανδρέα, της παραλίας του Αγίου Ανδρέα, όπου έρχονται και κάνουν προπόνηση παγκόσμιας φύτης πρωταθλητές στο ΣΕΦ. Άρα είναι ιδανικές οι κλιματολογικές συνθήκες για να μπορέσουν να προπονηθούν εκεί οι αθλητές και μπορούμε να προσελκύσουμε αρκετούς από αυτούς, αν και εφόσον μπορέσουμε και βρούμε τους διαδρόμους και βεβαίως κάνουμε και την ανάλογη διαφήμιση. Ανάπτυξη στο Άστρος με κλειστό το αρχαιολογικό μουσείο δεν πρόκειται να υπάρξει, τουλάχιστον στο τουριστικό κομμάτι. Αν υπήρχε το μουσείο, αν ήταν ανοιχτό το μουσείο, και εκεί πρέπει να πάρουμε τα δυνατά μας όλοι, είτε Δήμος λέγεται, είτε Περιφέρεια, είτε Κράτος, προκειμένου να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε. Λεπτομέρειες μένουν και τα ευρήματα και όλα αυτά τα εκθέματα είναι καταπληκτικά. Βεβαίως, αυτό που θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση είναι στην τσακώνικη διάλεκτο, στην τσακώνικη κληρονομιά, που όπως πολύ καλά θα ξέρετε, η πρωτεύουσα της Τσακωνιάς ήταν Βραστός. Έχουμε λοιπόν, στόχος μας είναι να μπορέσουμε να το αναδείξουμε. Θα θεσμοθετήσουμε για πρώτη φορά φέτος ένα διήμερο τσακώνικο φεστιβάλ
που θα περιλαμβάνει διαλέξεις για την τζαπώνικη διάλεκτο, τη φορεσιά, τα ήθη και τα έθιμα, τη γαστρονομία της Τσακωνιάς, και θα γίνει ένα διήμερο με έδρα τον Άγιο Ανδρέα και στο Πραστό, Σίτενα και Καστάντσα, που αποτελούν τα τσακωνοφόρια του Δήμου μας. Πιστεύω ότι η περιοχή μας έχει όλα τα εγγένεια και όλα τα εφόδια να μπορέσει να διαπρέψει και στο γαστρονομικό τουρισμό. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, προσπάθειες από επιχειρηματίες έχουν γίνει κατά καιρό και έχουν φέρει και διακρίσεις στην περιοχή, έχουν κάνει γνωστή την ποιότητα των δεσμάτων της Βόρειας Κοινωνίας. Αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να το οργανώσουμε, να προβάλλουμε τα τόπια αρκαδικά προϊόντα, να πούμε για τα μοναδικά που βγαίνουν στον Πάρνονα και πώς αυτά μπορούμε να τα εισαγάγουμε στην ελληνική κουζίνα. Ένα το κομμάτι είναι η πιστοποίηση του discoverykinouria.gr. Είναι μια ιστοσελίδα η οποία λειτουργεί στο Δήμο μας. Από τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει τα τελευταία 3 χρόνια βλέπουμε ότι είναι μικρή η αναγνωσιμότητα του συγκεκριμένου site. Άρα θέλουμε να το εμπλουτίσουμε με νέο υλικό για να μπορέσει να είναι πρώτη επιλογή όλων των υποψήφων τουριστών, παραθεριστών, επισκεπτών του Δήμου μας. Είναι μια δραστηριότητα η οποία είναι επιτυχή ανάγκη, θα έλεγα. Διεξαγωγή ψηφιακών και φυσικών ενεργειών. Πολύ καλά ξέρετε ότι οτιδήποτε παίζει από την τηλεόραση, οτιδήποτε δεν είναι μέσω ίντερνετ, δεν έχει καμία τύχη. Άρα λοιπόν εμείς θα είμαστε όσο μπορούμε καλύτεροι, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε, να είμαστε σε καλή σειρά σε όλα τα ψηφιακές αναζήτησης, social media, και αυτό προϋποθέτει και χρήματα, αλλά πιο πολύ θέλει θέληση. Θα συνεχίσουμε μια πετυχημένη συνταγή, τη δημιουργία farm trips και προσέλκυση travel blogging. Είναι πετυχημένη συνταγή διότι το να πάει να κάνεις μια παρουσίαση σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε μια εφημερίδα στοιχίζει πολλά χρήματα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν το πιο πρόσφορο είναι να καλέσουμε εμείς τους δημοσιογράφους και οποιουσδήποτε άλλους travel bloggers στην περιοχή μας να τους φιλοξενήσουμε και μετά από τη δική τους αυτοψία και από τη δική τους τη ματιά να μπορέσουν να προβάλλουν τον τόπο μας σωστά με άρθρα τους, με κείμενα, με φωτογραφίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε και τον τελευταίο που θα μπορεί να έρθει στην περιοχή μας να είναι όσο μπορεί πιο ενημερωμένος. Η συμμετοχή στις ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις τουρισμού. Είμαι ριζικά αντίθετο στη συμμετοχή τέτοιων εκθέσεων, διότι πλέον δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα. Ο κόσμος ενημερώνεται από το ίντερνετ. Ο κόσμος, προτού έρθει σε μια περιοχή, ξέρει τα πάντα για την περιοχή. Πού θα πάει, πού θα κοιμηθεί, αν έχει κέντρο υγείας, τι κόσμο θα συναντήσει, πού μπορεί να πάει, πώς μπορεί να γεμίσει τις μέρες του. Άρα, το να συμμετέχω σε ανούσιες εκθέσεις, το θεωρώ για μένα τη σημερινή εποχή ανώκριτο. Βεβαίως, ανοίξαμε ένα κωδικό και θα συμμετέχουμε σε εκθέσεις μόνο όταν είναι αυστηρά επαγγελματικές και εκθέσεις οι οποίες θα μπορούν να μας καθίσουν σε ένα τραπέζι με tour operators, με επαγγελματίες του είδους του τουρισμού και να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να προβάλλουμε το τουριστικό μας προϊόν. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, ανοίξαμε έναν κωδικό με ένα μικρό χρηματικό νούμερο για απλώς, αν τύχει κάτι σοβαρό, να το συζητήσουμε. Αυτό να τελειώσω για τράγα λέγοντας ότι όλο αυτό το project επίσης το βάλει στα στενά πραγματικά πλαίσια των 40.000 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος μας θα διαθέσει ένα τόσο μεγάλο νούμερο που μπορεί για άλλους Δήμους να φαντάζει μικρό, αλλά για τα δεδομένα του δικού μου του Δήμου είναι αρκετά μεγάλο και πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα.